Σελίδα 278 είναι το βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιον ΙΕ, 15 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδης 278, ΙΕ κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο από το Α Σαμουήλ και εδάφιον 13. Και πήγαινε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε ο Σαούλ προς αυτόν: «Ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου, εξετέλεσα τον λόγο του Κυρίου». Είπε δε ο Σαμουήλ: «Και τι συμφωνεί αυτή των προβάτων εις τα ότα μου και η φωνή των βοών την οποία να ακούω?» Και είπε ο Σαούλ: «Εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών για να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεό σου, τα δε λοιπά εξολοδρεύσαμεν». Τότε είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ: «Άφες και θέλω απαγγείλει προς έτη ελάλησεν ο Κύριος εις εμέ τη νύχτα». Ο δε είπε προς αυτόν: «Λέγε». Και είπε ο Σαμουήλ: «Ενώ εσύ είσαι ο μικρός έμπροσθεν των οφθαλμών σου, δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έχρισεν ο Κύριος βασιλέα επί τον Ισραήλ? Και σε έστειλεν ο Κύριος εις την οδόν και είπεν ύπαγε και εξολόθρευσον τους αμαρτάνοντας εις εμέ τους αμαλικίτας και πολέμησον εναντίον αυτού έως σου εξαφανίσεις αυτούς? Διατί λοιπόν δεν υπήκουσας της φωνής του Κυρίου, αλλά όρμησας επί τα λάφυρα και έπραξες το κακόν ενώπιον του Κυρίου?» Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ: «Ναι, υπήκουσα της φωνής του Κυρίου και υπήγα στην οδόν την οποία ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ τον βασιλέα του Αμαλίκ, τους δε Αμαλικίτας εξολόθρευσα. Ο λαός όμως έλαβε εκ των αφύρων πρόβατα και βόας τα καλύτερα από των απαπηγορευμένων δια να θυσιάσει εις Κύριον των Θεών σου εν Γαλγάλης». Και είπε ο Σαμουήλ: «Μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τα στησίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου? Ιδού η ποταγή είναι καλυτέρα παρά την θυσία, υπακοή παρά το πάχος των κρυών, διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρεία. Επειδή εσύ απέρριψας των λόγων του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς». Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ: «Μάρτησα, διότι παρεύειν το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου. Φοβηθείς των λαών και υπακούσασες την φωνή αυτού. Τώρα λοιπόν συγχώρησον, παρακαλώ, το αμάρτημά μου και επίστρεψον με τεμούδια να προσκυνήσω τον Κύριον». Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ: «Δε θέλω επιστρέψει με τα σου, διότι απέρριψας των λόγων του Κυρίου. Και ο Κύριος απέρριψε εσέ από του να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ». Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ δε αναχωρήσει, εκείνος επίασεν αυτόν από του κρασπέδου του ηματίου αυτού και εξεσχίστη. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ: «Εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκεν αυτήν εις τον πλησίον σου, τον καλύτερόν σου, ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι ούτως δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί. Αμήν». Σαούλ εκλεκτός του Κυρίου, δηλαδή ο Θεός τον έχει εκλέξει και όχι μόνο τον εξέλεξε για να είναι δούλος του, αλλά τον εξέλεξε και τον κατέστησε και βασιλιά στον Ισραήλ. Τον ετοίμησε. Του έδωσε αποστολή, του έδωσε έργο, του έδωσε λαό, αλλά του έδωσε και εντολές. Και ευθύς εξ αρχής, αδελφοί, θα αναφέρουμε ότι ό,τι σου δίνει ο Θεός, τα χαρίσματα και η πρόσκλησή του είναι αμεταμέλητα, δεν μεταμελείται ο Θεός, αλλά χωρίς λόγο. Και ο μόνος λόγος που μπορεί ο Θεός να πάρει πίσω όλα όσα μας έχει δώσει είναι να μην προσέχουμε, να μην είμαστε προσεκτικοί στο Λόγο του Θεού ώστε να υπακούμε σε Αυτόν. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, αυτός είναι ο μόνος λόγος. Όλα τα άλλα θα τα κάνει ο Θεός.
αλλά ο Θεός ζητάει από μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε και το οποίο εντέλεται ο Θεός με το Λόγο Του, να είμαστε προσεκτικοί, να το μελετάμε για να το εκτελούμε, ώστε η εκλογή του Κυρίου να είναι όλο και με μεγαλύτερες ευλογίες και όλο και πιο ένδοξη η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστο βιβλίο, ο Θεός το έχει γράψει δια Πνεύματος Αγίου για να είναι για διδασκαλία μας, για έλεγχο αλλά και για επανόρθωση. Ο Σαούλ λοιπόν ήταν ένας πραγματικά εκλεκτός άνθρωπος του Θεού. Τον εξέλεξε, τον διέκρινε, τον ευλόγησε, τον ύψωσε, τον εδόξασε. Πάρα πολλά πράγματα έκανε στη ζωή του Σαούλ ο Θεός. Τον εγκατέστησε βασιλέα και τώρα θέλει την υπακοή του εις το να εκτελέσει και να εκτελεί όχι το θέλημα το δικό του το ανθρώπινο, αλλά το θέλημα του Θεού. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σήμερα όλη την ημέρα, αδελφοί, είναι ότι όταν σε ευλογεί ο Θεός, σε ευλογεί γιατί θέλει κάτι από σένα για τη δική του δόξα. Δεν σε ευλογεί για να είσαι ευλογημένος. Σε ευλογεί για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή σου και στη συνέχεια να είσαι ευλογημένος. Ο Σαούλ απείλαυσε τις ευλογίες του Θεού. Αλλά και το μήνυμα σήμερα, δεν πήρε σοβαρά, στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Τον ανέμιξε. Το Λόγο του Θεού με τις δικές του σκέψεις, επιθυμίες, αλλά και με τις σκέψεις του λαού και άλλων ανθρώπων και τις επιθυμίες τους. Την πρώτη φορά του είπε ο Σαμουήλ, πήγαινε στα Γάλγαλα και θα έρθω να προσφέρουμε θυσία σε 7 μέρες. Και εκεί στα Γάλγαλα άρχισαν να αυξάνεται ο εχθρός, οι Φιλιστέοι. Ο λαός άρχισε να φοβάται και να διαλύεται. Και στο λόγο και στην υπόσχεση του Θεού, μέσα από τον Σαμουήλ, ο Σαούλ ανέμιξε το δικό του φόβο. Και σκέφτηκε και είπε, ήρθανε και πολλαπλασιάζονται οι εχθροί μου. Διαλύεται ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ. Διασκορπίζεται και δεν θα προλάβω να προσευχηθώ. Και έκαμε αυτός που δεν έπρεπε τη θυσία. Το ξαναλέω. Δεν πήρε στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα και ο Θεός δεν μπορεί να τον πάρει στα σοβαρά μέχρι τέλους. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Στη συνέχεια τον επισκέφθηκε πάλι ο Θεός με τον Σαμουήλ και του λέει πήγαινε στους Αμαλικίτες που είναι αμαρτάνοντες ενώπιόν μου, θα σου δώσω δύναμη να τους καταστρέψεις, δεν θα αφήσεις τίποτα ζωντανό, ούτε από ανθρώπους, ούτε από πρόβατα, ούτε από βόδια, ούτε από κανένα ζώο, ούτε από υπάρχοντα, όλα θα τα καταστρέψεις. Είναι η κεφαλή των εθνών. Είναι ο Αμαλίκ, ήταν ο εγγονός του Ισάφ. Είναι το πρότυπο του σαρκικού φρονήματος, της σάρκας. Και ο Θεός του είπε όλα να τα καταστρέψεις. Και για μας όλα τα σαρκικά να τα εξαφανίσεις. Πράγματι με μεγάλη εξουσία, γιατί όταν λέει ο Θεός κάτι δίνει και δύναμη στον άνθρωπο για να μπορεί να το κάνει. Δεν του λέει πήγαινε και αν μπορέσεις. Πήγαινε και θα μπορέσεις γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Και πήγε, κατενίκησε τον Αμαλίκ, αλλά εφίστη το βασιλιά τον Αγάγ. Εφίστη τα καλύτερα των προβάτων των βοών και όλων των ζώων. Εφίστη όλα τα αγαθά του Αμαλίκ και το ευτελές και το εξουθενωμένο εξολόθρευσε. Δεν είχε πάρει στα σοβαρά το Λόγο του Θεού.
τον έκρινε, το σκεφτότανε. Δεν μπορεί να είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι όπως τα λέει ο Θεός. Και αν δεν το κάνουμε ακριβώς όπως το λέει ο Θεός, τι έγινε? Δεν πειράζει. Ο Θεός όμως δεν ευχαριστείται, και αυτός ο άνθρωπος του Θεού που σκέφτεται έτσι είναι άχρηστος για το Θεό. Δεν του είναι χρήσιμος. Δεν του είναι χρήσιμος, γι' αυτό τον βγάζει από τη μέση για να βρει άλλον που να είναι κατά την καρδία του, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού, και τα μικρά και τα μεγάλα. Και το επισκέφτηκε ο Θεός το Σαμουήλ τη νύχτα και του λέει, με τεμελήθην που τον έκανα βασιλιά, γιατί εστράφει από όπισθεν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε. Θρύνησε ο Σαμουήλ, αλλά ήξερε ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να μεταμεληθεί. Είχε λόγο και τον απέβαλε. Τον πλησίασε το Σαούλ και ο Σαούλ περιχαρής του λέει, έκανα το θέλημα του Θεού. Δεν είχε πάρει, θα το λέω συνέχεια αυτό, δεν είχε πάρει στα σοβαρά το λόγο του Θεού. Έκανα το θέλημα του Θεού, το είπε με βεβαιότητα. Γιατί έκανε αυτό που αυτός νόμιζε ότι ήταν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ήταν βέβαιος ότι έκανε το θέλημα του Θεού. Και ο Σαμουήλ του λέει, και τι είναι αυτά τα βελάσματα που ακούγονται από πρόβατα και τα μουγκανιτά από βότια? Α, λέει, αυτά τα έφερα από τους Αμαλικίτες, είναι τα καλύτερα. Ο λαός μου είπε, και εγώ σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν καλύτερο τόσο καλά πρόβατα να τα θυσιάσουμε στον Κύριο. Βλέπετε ότι και οι σκέψεις του έχουν κάποια λογική. Αλλά δεν είναι το κρίσιμο σημείο αν κάτι μας φαίνεται λογικά σωστό. Το κρίσιμο σημείο είναι, αδερφοί αγαπητοί, αν είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέει ο Θεός. Και εμείς ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη, σε αυτά που γράφει στο Ευαγγέλιο του Ιησούς Χριστός. Λογική σκέψη. Αντί να τα καταστρέψω εκεί, να τα θυσιάσω στο Θεό. Ανθρωπίνος. Αλλά γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν βρώμικο ρούχο. Μα δεν ήταν και τόσο σοβαρό αυτό που έκανε. Για το Θεό ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Για το Θεό είναι πάρα πολύ σοβαρό οποιαδήποτε παράβαση ή ανομία. Γιατί πάσα ανομία είναι αμαρτία. Για το Θεό είναι πάρα πολύ σοβαρή πάσα αδικία στον άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, στον αδερφό, στον οποιονδήποτε αδικείς. Γιατί πάσα αδικία είναι αμαρτία. Και με αμαρτωλούς ο Θεός δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και ο Σαμουήλ του είπε αυτό που πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Τι νομίζεις, ότι ο Θεός αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες ή στο να υπακούμε στη φωνή Του? Αρέσκεται στις προσευχές, στις ολονυχτίες, στις νηστείες? Μα δεν θα αρέσκεται ο Θεός? Ναι, εφόσον όμως προηγείται και προϋπάρχει η υποταγή στο Λόγο του Θεού και η υπακοή στο Λόγο του Θεού, ιδάλλως όλα αυτά είναι άχρηστα. Άχρηστα. Δεν έχουν κανένα νόημα, κανένα αποτέλεσμα. Δεν έχουν καμία ανταπόδοση από το Θεό. Και τα χαρακτηριστικά, έτσι πιστεύω πως μου τα έδωσε ο Θεός, και θέλω να είμαστε σήμερα όλοι μας πολύ προσεκτικοί, του άχρηστου χριστιανού που δεν έχει μέλλον στην παρουσία του Θεού, είναι να αγαπάει αλλά χωρίς κόπο και θυσία, χωρίς έργο και αλήθεια. Σε αγαπάω, αγαπάω συναισθηματικά, αλλά δεν κοπιάζω και δεν θυσιάζω. Και δεν έχω έργο και αλήθεια, και δεν έχει η αγάπη μου έργο και αλήθεια. Να πιστεύει στον Θεό, στον Χριστό, στο Ευαγγέλιο, χωρίς όμως να έχει έργο υπακοής στο Λόγο του Θεού σαν το Σαούλ. Άχρηστος. Να έχει ελπίδα στο Θεό, όχι μόνο να πιστεύει, να ελπίζει στο Θεό, αλλά χωρίς να έχει υπομονή και χωρίς να προσφέρει αληθινή λατρεία, εμπνεύματη και αληθεία.
Δεν μπορείς να ελπίζεις και να κοιμάσαι. Ελπίζω και αγωνίζομαι. Ελπίζω και λατρεύω το Θεό, προσφέρω θυσίες στο Θεό, αληθινές, εμπνεύματι και αληθεία. Και δεν μπορεί να έχει αληθινή λατρεία προς το Θεό αν δεν υπάρχει φόβος Θεού. Σε λατρεύω το Θεό, αλλά δεν τον φοβάμαι και κάνω ό,τι θέλω. Λατρεία χωρίς φόβο Θεού και χωρίς μετάνοια. Άχριστος χριστιανός. Και μετάνοια χωρίς εξομολόγηση και επιστροφή στο Θεό. Όλα αυτά τα έχει ο Σαούλ, όλα. Αγαπάει το Σαμουήλ, αγαπάει το Θεό, αλλά όχι με έργο και αλήθεια, όχι με υπακοή. Πιστεύει στο Θεό, αλλά δεν υποτάσσεται στο λόγο του. Λατρεύει το Θεό, αλλά δεν τον φοβάται. Το αποκαλύπτεται η αμαρτία του. Δεν μετανοεί στο Θεό. Συγχώρεσε με Σαμουήλ γιατί μάρτησα, είπε. Δεν πήγε στο Θεό να κλάψει σε σένα ήμαρτον. Και η μετάνοια του δεν έχει επιστροφή. Άχριστος χριστιανός. Εντελώς άχριστος. Και θέλω να το επαναλάβω μια φορά ακόμη ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χριστιανού που ο Θεός τον κάνει στην άκρη. Δεν τον χρειάζεται, δεν του είναι χρήσιμος, επιζήμιος του είναι. Να αγαπάει αλλά με λόγια και με γλώσσα και όχι με έργο και αλήθεια. Να πιστεύει αλλά χωρίς να έχει έργο υπακοής στο λόγο του Θεού. Να ελπίζει αλλά χωρίς να αγωνίζεται, χωρίς να έχει υπομονή και να λατρεύει το Θεό. Να λατρεύει το Θεό αλλά χωρίς φόβο Θεού. Και χωρίς μετάνοια. Και να μετανοεί, αλλά χωρίς επιστροφή στο Θεό. Είναι ο χριστιανός που το μέλλον του είναι η απόρριψη. Τον απορρίπτει ο Θεός. Και μάλιστα χωρίς πιθανότητα μεταμέλειας από το Θεό. Χωρίς καμία πιθανότητα μεταμέλειας. Και όλο το μυστικό δεν έχει καταλάβει πόσο σοβαρά πρέπει να πάρει στη ζωή του το Λόγο του Θεού. Δεν έχει καταλάβει ότι ο Λόγος του Θεού είναι η αρχή και το τέλος, είναι το α και το ω. Ο Λόγος του Θεού είναι ο ον και ο ερχόμενος. Ο Λόγος του Θεού είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός και η ζωή αιώνιος. Δεν έχει καταλάβει ότι με το Θεό δεν μπορείς να παίξεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτά θερίζει. Αν σπέρνει με το μυαλό του κατά τη σάρκα, θα θερίζει φθορά. Αν σπέρνει κατά το λόγο του Κυρίου στο πνεύμα, τότε θα θερίσει ζωή αιώνιο. Ο Σαούλ τελείωσε. Θα παραμείνει άλλα 25 χρόνια περίπου βασιλιάς, 30 εν συνόλο. Αλλά είναι τελειωμένος. Και τελειωμένος κατά πάντα. Η συνέχεια είναι να φύγει το Πνεύμα το Άγιο που του έδωσε ο Θεός και τον έκαμε άλλον άνθρωπο και να τον επισκεφθεί πνεύμα πονηρίας που να τον ταράζει. Να γίνει εχθρός του Θεού και εχθρός των ανθρώπων του Θεού. Και να καταστρέψει εν τέλει και τον εαυτό του και όλη του την οικογένεια και να φέρει και σε πολύ δύσκολη θέση και το λαό του Θεού. Πόσο καλό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που σπέρνει στο πνεύμα και πόση καταστροφή μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος που σπέρνει στη σάρκα, εκτός και αν μετανοήσει
εκαρδίας και επιστρέψεις στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει τη μετάνοια, την επιστροφή, για να του χαρίσει ζωή αιώνια. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τελειώνοντας, φωνάζει: προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμό και για να δυνηθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Επαναλαμβάνω, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, για να μην κυριαρχήσει επάνω σας ο πειράζων με τους πειρασμούς, όπως πειράστηκε ο Σαούλ, ο οποίος εφίστη του Αγάγ, εφίστη των προβάτων, των καλών, των βοών, τάχα μου, τάχα μου, ότι θέλει να τα προσφέρει στον Κύριο. Αλλά και έτσι να είναι, και η αλήθεια να είναι. Και μόλι του την καρδιά, αν ήθελε να τα προσφέρει στον Κύριο, δεν πάβει να είναι παράβαση και ανομία που θα τον βγάλει έξω από το σχέδιο του Θεού, από την ευλογία του Θεού, θα τον οδηγήσει στην κόλαση, αδερφοί, στην αιώνια απώλεια, χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Προσέχετε λοιπόν, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, φωνάζει σε όλους μας ο Χριστός, για να μπορέσετε να εκφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 184. Ύμνος 184. Βουβί σκυφτή.